Ο εισηγητής μας, ο Γιώργος Λαμπρούλης, τοποθετήθηκε συνολικά για το νομοσχέδιο και τις τροπολογίες. Ωστόσο, θα θέλαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην τροπολογία του Υπουργείου Γεωργίας και ας μην είναι παρόν εκπρόσωπός τους. Θα βοηθήσει ο Υπουργός και αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Θα το μεταφέρετε. Είναι γεγονός ότι στις 28 Σεπτέμβρη που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών του κυκλώνα Ιαννός, δεν υπήρχε μέριμνα για τους αγρότες, αν και οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Βεβαίως θα ήταν λιγότερες αν δεν υπήρχαν τα αναγκαία αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας. Η παρούσα τροπολογία είναι επαρκής για το μέγεθος της καταστροφής? Όχι, δεν είναι. Και αν θέλετε, καταθέτουμε και τα αιτήματα της αγροτιάς, να δείτε ποια είναι, και ταυτόχρονα θέτουμε τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, αποζημιώνει το σύνολο της καταστροφής? Αν και θα δοθούν περισσότερα χρήματα σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό για μια μόνο χρονιά, ωστόσο οι αποζημιώσεις ακολουθούν τις άδικες αρχές του κανονισμού του ΕΛΓΑ και γι' αυτό δεν εξασφαλίζουν πλήρη αποζημίωση υποδομών, παραγωγής και κυρίως δεν αναπληρώνουν το χαμένο εισόδημα στο 100% όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει γιατί η ασφαλιζόμενη αξία υπολείπεται της πραγματικής αξίας της παραγωγής που καταστράφηκε, ειδικά φέτος, που ήταν ποσοτικά και ποιοτικά μια καλή χρονιά και κυρίως για τον μπαμπάκι και αφορά τα περισσότερα από τα πλημμυρισμένα στρέμματα. Μάλιστα, ο Ιαννός χτύπησε σε μια περίοδο που γινόταν η συλλογή του μπαμπακιού και η αναμενόμενη στρεμματική απόδοση σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσε τα 400 κιλά αναστρέμματα. Και όμως, ο ΕΛΓΑ ασφαλίζει μόνο 340 κιλά, το ανώτερο. Δηλαδή, μπορεί να ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι αποζημιώνει 100%, αλλά αυτό είναι μόνο προπαγανδιστικό και δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Μόνο σε μια περίπτωση θα υπάρχει το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, εάν η απόδοση της γεωργικής έκτασης είναι πολύ υψηλής παραγωγικότητας και φτάνει και ξεπερνάει τα 450 κιλά αναστρέμα. Δηλαδή, ελάχιστες περιπτώσεις. Είναι η εξαίρεση. Επίσης, αυτές οι αποζημιώσεις δεν αφορούν παρά μόνο τις πληγήσες περιοχές από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιαννό. Κι όμως, σε αυτούς τους τελευταίους μήνες, πολύ μεγάλες καταστροφές, μέχρι και θύματα, είχαμε στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, αλλά και πολύ μεγάλη πυρκαγιά εμπρισμό σε χιλιάδες στρέμματα στη Λακωνία, που κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Θα μπορούσαν βεβαίως να συμπεριληφθούν και άλλες περιοχές. Δεύτερον, θα λάβουν οι κατεστραμμένοι αγρότες άμεσα και γρήγορα τις αποζημιώσεις που δικαιούνται ή έστω μια γενναία προκαταβολή για την απώλεια εισοδήματος για να στηθούν στα πόδια τους? Δεδομένου μάλιστα ότι την περίοδο της καταστροφής της οδειάς τους, ειδικά στον μπαμπάκι, ήταν περίοδος συγκομιδής και θα έμπαιναν χρήματα για τις ανάγκες της αγροτικής οικογένειας. Υποσχέσεις υπόθηκαν ότι μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη θα έπαιρναν μια γενναία προκαταβολή. Και όμως, εκ των πραγμάτων, αυτό δείχνει ότι δεν είναι αλήθεια. Ήταν μόνο για την περίοδο που τα φώτα της επικαιρότητας ήταν στραμμένα στις μεγάλες καταστροφές. Τώρα, για την προκαταβολή, τι λέτε? Εναποτίθεται αποκλειστικά και μόνο στη θέληση να το αποφασίσει η διοίκηση του ΕΛΓΑ μέχρι το τέλος του Γενάρη. Και πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τότε? Εμείς προτείνουμε
προκαταβολή για όλες τις περιοχές μέχρι τις 15 Νοέμβρη το αργότερο και να μην υπολείπεται από το 70% της ζημιάς. Τρίτον, υπάρχει επαρκές προσωπικό στον ΕΛΓΑ για το εκτιμητικό έργο? Όχι βέβαια. Αν και χρειάζονται 500 περίπου γεωπόνοι εκτιμητές, σήμερα είναι μόνο 287 και εκτινίατροι 28. Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται κατά μέσον όρο 160 εποχιακοί. Επίσης, ο ΕΛΓΑ δεν είναι ο φορέας αποδοχής στην κινητικότητα και το αποτέλεσμα είναι έμπειρο δυναμικό να φεύγει κάτω από την πίεση της εντατικής δουλειάς. Μόνο το 2020 έφυγαν με κινητικότητα ή σύνταξη 40 γεωπόνοι εκτιμητές, έμπειροι, δηλαδή το 18%. Συνεπώς, χρειάζονται ειδικά αυτή την περίοδο γεωπόνους και κτηνίατρους εκτιμητές και όχι μετακινήσεις από τη μια περιοχή στην άλλη, δηλαδή ανοίγονται τρύπες για να μισομπαλώσετε άλλες, αντί να προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Γι' αυτό καταψηφίζουμε την τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως δεν έχει και τίποτε ουσιαστικά για υποδομές. Και με την ευκαιρία να πω για τον ΕΛΓΑ ότι συμβαίνει και το εξής παράδοξο. Απολύονται έμπειροι γεωπόνοι εκτιμητές, αφού στις 29 του Σεπτέμβρη δημοσιεύτηκε η τελευταία μια σειρά δικαστικών αποφάσεων που έχουν οδηγήσει σε απόλυση 12 γεωπόνους υπαλλήλους του ΕΛΓΑ που εργάζονται επί χρόνια στο φορέα. Και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι παρέμεναν στη θέση τους με βάση πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων. Δυστυχώς, ενάντια σε αυτές έχουν ασκήσει εφέσεις οι διοικήσεις του ΕΛΓΑ. Κι όμως, πρόκειται για πολύπειρο εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή προϋπηρεσία στην εκτίμηση σε έναν υποστελεχωμένο οργανισμό με συνεχώς αυξανόμενο όγκο εργασιών. Είναι το λιγότερο προκλητικό τη στιγμή που κάθε χρόνο καταγράφονται λόγω έλλειψης προσωπικού μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτίμηση των ζημιών και την αποζημίωση των αγροτών, η διοίκηση του ΕΛΓΑ να προχωρά σε διαδικασίες απόλυσης εργαζομένων μέσω δικαστικής οδού και ειδικά τώρα. Γι' αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία να μην απολυθούν οι συγκεκριμένοι γεωπόνοι, αντίθετα να γίνουν αορίστου χρόνου. Ζητάμε από τους συναδέλφους να τη στηρίξουν, θα είναι σε όφελος και των αγροτών και της λειτουργίας του ΕΛΓΑ.